κατατέθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης, γνωστό και ως Κλεισθένης 1. Μεταξύ άλλων, υπάρχει πρόβλεψη για καθιέρωση της απλής αναλογικής ως εκλογικού συστήματος στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Το σύνολο των εδρών του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον πρώτο γύρο. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει ποσοστό 50% συν 1, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή στον δεύτερο γύρο, ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές αποσυνδέονται από τις ευρωεκλογές και θα διεξάγονται την δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου. Οι προσεχείς εκλογές βέβαια θα διεξαχθούν στις 13 Οκτωβρίου, ενώ η διάρκεια της δημοτικής και περιφερειακής περίοδου επανέρχεται στην τετραετία από πενταετία που ήταν με το πρόγραμμα Καλλικράτης. Η εγκατάσταση των νέων αρχών γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την διεξαγωγή των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 4ου έτους. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, με δυνατότητα προσάυξησης έως και 30% αντί του 10% που προέβλεπε το αρχικό κείμενο που είχε δοθεί προς διαβούλευση. Από το τελικό κείμενο επίσης απουσιάζει η πρόβλεψη για ένταξη του Πρασίνου στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων, εξαιτίας ενστάσεων που διατύπωσαν αιρετοί, κυρίως Δήμοι της Περιφέρειας. Ο Κλεισθένης περιλαμβάνει ακόμα ρυθμίσεις για την ενίσχυση των θεσμών συμμετοχής των πολιτών στα κοινά με την προκήρυξη δημοψηφισμάτων αναδήμο και αναπεριφέρεια για τοπικά ζητήματα. Ο θεσμός του δημοτικού και περιφερειακού συμπαραστάτη του πολίτη που προέβλεπε ο Καλλικράτης και δεν είχε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα αντικαθίσταται από τον δημοτικό και περιφερειακό διαμεσολαβητή για τον οποίο αναφέρονται 23 άρθρα. Οι Δήμοι διακρίνονται σε 5 κατηγορίες με βάση τον πληθυσμό τους, τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους, τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής δραστηριότητας εντός των ορίων τους, το βαθμό αστικοποίησής τους, την ένταξή τους ή μη σε ευρύτερα πολεοδομικά συγκροτήματα μητροπολιτικού χαρακτήρα και τη θέση τους στη διοικητική διαίρεση της χώρας. Το νομοσχέδιο συμπληρώνεται με ρυθμίσεις για τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων της χώρας, καθώς και διατάξεις για την ταχύτερη απονομή ηθαγένειας και πολιτογράφησης. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης, εμβάθυνση της δημοκρατίας, ενίσχυση της συμμετοχής, βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ, πρόγραμμα Κλεισθένης», είναι το βασικό θέμα συζήτησης της έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11 το πρωί στα γραφεία της. Όπως αναφέρει η ΚΕΔΕ, στη συνεδρίαση, στην οποία έχουν προσκληθεί και οι πρόεδροι των ΠΕΔ, θα συζητηθούν οι τελικές διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν πριν την τελική κατάθεσή του στη Βουλή και θα ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Θα αγωνιστούμε για να ακυρωθεί στην πράξη το νομοσχέδιο και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να διαλυθούν οι Δήμοι. Γιατί αν διαλυθούν οι Δήμοι, θα διαλυθούν οι ζωές μας.